Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εν ώψη των περιφερειακών εκλογών την μεθεπόμενη Κυριακή, 26 Μαΐου. Καλεσμένη της εκπομπής Αρένα στο Αιγαίο TV, ο Δημήτρης Τσοπανάκης, περιφερειακός σύμβουλος σήμερα και πάει εκ νέου υποψήφιος με την παράταξη μπροστά το Νότιο Αιγαίο, και ο Αντώνης Αποστολίδης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τη Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου. Είπαμε για την κρεμαστή. Μας έδωσε την είδηση ο κ. Τσοπανάκης ότι τελικά η σημερινή περιφερειακή αρχή ποτέ δεν υποσχέθηκε νέα γέφυρα. Τα λέω σωστά, κ. Τσοπανάκη? Ως πρώτη φορά τα ακούσαμε εδώ και ο κ. Αποστολίδης. Ναι. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε σήμερα και μάλιστα ενημέρωσα και τους δυο σας αργά το απόγευμα ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα με την εταιρεία υγραερίου επί της Ρόδου Καλλιθέας, όπου ο Γενικός Διευθυντής, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κώστας ο Χρυσοχοίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος με την παράταξη του Γιώργου του Χατζημάρκου. Προχώρησε σε μια ανακοίνωση ο Αντώνης Χατζιωάννου, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος της Συμμαχίας, όπου περίπου, θα σας πω, έστειλε βέβαια και έγγραφα, λέει ότι βρήκαν στο Διάβγεια ένα έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο καταγράφεται ότι είχε γίνει έρευνα έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Ροδογκάς και εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε επεκταθεί η εταιρεία και είχαν γίνει αυθαίρετες κατασκευές. Επέβαλε λοιπόν η περιφέρεια ένα πρόστιμο 15.000, αυτά λέει ο Αντώνης ο Χατζιωάννου και με έγραφα βέβαια από τη Διάβγεια, και επίσης απαιτούσε από την εταιρεία να κατεδαφίσει τις αυθαιρεσίες. Και από αυτά που λέει το Δελτίο φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκαν, έτσι τουλάχιστον λέει ο Αντώνης ο Χατζιωάννου. Ακολούθησε Δελτίο από τη Συμμαχία που λένε ότι αν αυτά αληθεύουν θα πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν πάλι δεν αληθεύουν ζητούν συγγνώμη και κλείνουν το θέμα. Λοιπόν, σας ενημέρωσα τηλεφωνικά και τους δύο ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω, εγώ προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τον έψαξα 3-4 φορές. Προσπάθησα να μιλήσω και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Φλεβάρη. Τουλάχιστον το κινητό που έχω εγώ ήταν κλειστό. Κύριε Τσοπανάκη, τι ξέρετε για αυτήν την υπόθεση? Δυστυχώς δεν ξέρω. Εσείς με ενημερώσατε. Δεν ξέρω τη συνέχεια. Αυτό που μπορώ, που ξέρω, είναι ότι έχουν γίνει έλεγχοι σε πολλές επιχειρήσεις και μην ξεχνάτε ότι τελευταία είχαμε θέματα με τα ελαιουργία και αυτά ήταν μετά από ελέγχους που γίνανε. Είδαμε και πάθαμε να τους πείσουμε να φτιάξουν κάποια πράγματα και τώρα εντάξει πάμε καλά και εκεί. Τέλος πάντων, γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν γνωρίζω. Όμως έχω την απορία να πω ότι τώρα ανακάλυψε ο κύριος Χατζιωάννου τις αυθαιρεσίες εκεί, τη Ροδογκάς, τη ζούμε. Στο Δελτίο λέει ότι μετά από ενοχλήσεις των τριών συνεταιρισμών της περιοχής. Ναι, γιατί αγισμό. Υπάρχουν τρεις συνεταιρισμοί, Θεοτόκος, η Στέγαση, ωραία, η Αποστέγαση οποίες, και ο Βάτχος, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ μένω στην Θεοτόκος. Μπράβο. Ότι, εγώ σας λέω τι ισχυρίζεται η πλευρά του Αντώνη του Χατζιωάννου. Εγώ θέλω αυτό να ρωτήσω, ο έλεγχος είχε γίνει το 2016. Ναι. Έτσι λέει το Δελτίο. Ωραία. Άρα οι αυθαιρεσίες ήταν και πιο πριν, σαφέστατα. Από πότε αναλάβατε εσείς? Δεν ξέρω. Εμείς αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014. Το 2014. Εντάξει. Το Σεπτέμβριο του 2014. Δεν έχει σημασία πότε γίνανε αυτά, αν είναι έτσι. Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι τη Ροδόγκας εκεί. Δηλαδή, εσείς ως περιφερειακή αρχή, είτε έγιναν επί εποχή σας είτε όχι, ναι. Δεν ξέρω αν την έχετε υλοποιήσει. Μπορεί να έχετε υλοποιήσει την απόφαση, δεν το ξέρω. Πρόβλημα είναι αν δεν την έχετε υλοποιήσει. Αυτό λέω. Αν την έχετε υλοποιήσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ακούστε, ξέρετε, ούτε για την περιφέρεια, ξέρετε, ούτε για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μα και εγώ το ψάχνω από την ώρα. Συζήτηση θέλω να κάνουμε επί του θέματος. Μα και εγώ σας είπα το ψάχνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι. Ξέρω δηλαδή από ό,τι ξέρω ότι από εκεί και πέρα όταν ο άλλος τρώει ένα πρόστιμο πάει, το ψάχνει αρμοδίως, διαδικαστικά, θα κάνει την ένστασή του, θα ζητήσει μια παράταση, θα ζητήσει κάτι, δεν ξέρω. Εγώ πάντως γι' αυτό έψαξα τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Φλεβάρη, ναι.
δεν απάντησε ούτε ένας ούτε άλλος. Κύριε Αποστολίδη, εσείς τι ξέρετε? Με βάση τα όσα γνωρίζω εγώ, ο Γενικός Χωροταξικός Σχεδιασμός προβλέπει ότι οι καταστάσεις όπως είναι αυτές της Ροδογκάζ και γενικώς επικίνδυνες και έφλεκτες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σε μεγάλη απόσταση από τον αστικό ιστό. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν 3 οικισμοί, όπως είπατε, στην περιοχή. Η νομοθεσία προβλέπει ότι εφόσον προϋπάρχουν εγκαταστάσεις τέτοιες, τότε δεν επιτρέπεται η επέκτασή τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες σημεία. Η αυθαιρεσία λοιπόν, η οποία ανακαλύφθηκε το 2016, έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Ότι έγιναν νέες εγκαταστάσεις χωρίς άδεια. Επέκταση, μάλλον. Επέκταση, και η οποία είναι πλέον μέσα σε αστικό ιστό. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια ουσιαστικά βραδιφλεγή βόμβα. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Αν δεν είναι απλά μια αυθαίρετη κατασκευή σε μια αυλή ενός σπιτιού, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε και με την ασφάλεια των πολιτών οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή. Εάν ομιγέννητο γίνει ένα ατύχημα. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Αντώνη μου, δεν. Βόμβα είναι έτσι κι αλλιώς χωρίς την επέκταση. Ναι. Όχι η επέκταση είναι η βόμβα. Όχι, δεν μην είπα κάτι τέτοιο, προφανώς. Είπα όμως ότι εφόσον προϋπήρχε... Ο Αντώνης Χατζιάνος στο Δελτίο λέει ότι έχουμε αποδεχτεί τη λειτουργία, βέβαια, μέχρι να γίνει με την κατάσταση. Ναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα βάσει νόμου. Αλλά χωρίς να επεκταθεί. Κύριε Βενιανάκη, αυτό θα έλεγα. Το αναφέρει στον δελτίο. Ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί. Βέβαια, θέλουμε που το ψάχνουμε κι εμείς, έτσι. Δυστυχώς όμως οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν βγει, δεν έχουν αφαιρεθεί. Από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας για την περιοχή. Ξέρετε αν έχει πληρωθεί το πρόστιμο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι ένα θέμα πάντως προς διερεύνηση. Το λίγο χρόνο τον οποίο είχα, έμαθα θα τα λέγω που σας είπα. Και εγώ τώρα σας είπα ότι το. Είναι ένα ψάχνω. Θέμα το οποίο είναι ανησυχητικό. Προσπάθησα να μάθω κάτι, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον. Να καταλαβαίνετε τώρα, είναι όλοι τρέχουν. Τρέχετε έξω. Λοιπόν, προς τα παρόν το κλείνουμε το θέμα αυτό. Η ασφάλεια όμως είναι κάτι που δεν μας επιτρέπει. Θα συνεχίσουμε γιατί φαντάζομαι. Δεν είπα ότι το κλείνω. Άλλη, απλά λέω δεν μπορώ δεν να μιλάω για εσάς. Καταρχάς δεν είστε εσείς ο αρμόδιος για το θέμα. Έτσι, να είμαστε. Φαντάζομαι και... ότι και η Περιφερειακή Αρχή θα βγάλει ανακοίνωση και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης. Εγώ θα ξαναπροσπαθήσω με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Φλεβάρη, να δω αν απαντήσουν και αν μας δώσουν κάποιες απαντήσεις, εξηγήσεις. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε. Τελικώς η παράταξη δική σας, κύριε Τσοπανάκη, στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Εσάς, κύριε Αποστολίδη. Σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται? Το ΚΙΝΑΛ. Όποιος διαβάζει τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, καταλαβαίνει γιατί ακριβώς συζητάμε. Εμείς μιλάμε το και μάλιστα είμαστε ξεκάθαροι και στην ανακοίνωση, άσχετα αν κάποια μέσα φιλικά προς την παράταξη του κ. Χατζημάρκου, είτε στην υπηρεσία του κ. Χατζημάρκου στο γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, θέλουν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Εδώ πέρα έχουμε ποιο να κάνουμε... είναι το άσπρο και ποιο είναι το μαύρο. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ ξεκάθαρη κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει χρήματα, δεν έχει δώσει ποτέ. Δεν έχει δώσει ποτέ ούτε καν και σε δικό του κομματικό μέλος υποψήφιο, ο οποίος ήταν υποψήφιο για την Δήμο της Αθήνας, ας πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα κινείται συνεργατικά στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Συνεργάζεται με την κοινωνία, συνεργάζεται με άλλους πολίτες και φτιάχνει σχήματα αυτοδιοικητικά, τα οποία έχουν τη δική τους πολιτική σφραγίδα. Είναι ακομμάτιστα, αλλά είναι με πολιτική σφραγίδα συγκεκριμένη. Ένα συγκεκριμένο δηλαδή πολιτικό πλαίσιο, το οποίο ενώνει όλους όσους μετέχουν σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετέχει σε αυτά τα αυτοδιοικητικά σχήματα πάντα με τα αυτοδιοικητικά του στελέχη, όπως είμαι εγώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μετέχω ως αυτοδιοικητικός στέλεχος. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι συνεργασία ενός κόμματος με μια αυτοδιοικητική παράταξη. Έτσι. Δεν έχουμε το ίδιο πράγμα με την αντίθετη περίπτωση. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει ένα χρήσμα και το έχει πάρει και μια παράταξη. Έχει πάρει και η παράταξη. Έχει πάρει ένα εντάξει, χρήσμα. Εντάξει, όλοι τα έχουν κάνει τα χρήσματα τώρα. Εγώ θυμάμαι, κυρία Βενιανάκη, την ανακοίνωση της ΝΟΔΕ το Δεκανήσου, η οποία μας έλεγε ότι επιλέγουμε τον Αντώνη Καμπουράκη και τον Γιώργο Χατζημάρκο για να υλοποιήσουν τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άμα δεν είναι χρήσμα αυτό, τι είναι? Επιλέγουν αυτοί πρόβλημα, που την ανακοίνωση. Το πρόβλημα είναι, μισό λεπτό, να απαντήσω πια σε αυτό. Εντάξει, και σε δεύτερο χρόνο η Νέα Δημοκρατία έβγαλε και με ανακοινωσάρα, η οποία έλεγε ότι δίνει το χρήσμα και στον κύριο Καμπουράκη και στον κύριο Χατζημάρκο. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ
Και ήρθε εδώ πέρα για να σας στηρίξει και κάνατε και εκδήλωση μαζί του. Και ο Τσίπρας, βέβαια. Ναι, αλλά δεν ήρθε εδώ πέρα. Ο Τσίπρας θα ερχόταν για τις ευρωεκλογές. Δεν θα ερχόταν. Δεν θα ερχόταν οι υποψήφοι από Δήμο, προφανώς, ο κύριος Καρίκης. Δεν θα ερχόταν. Ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας όμως δεν ήρθε άρον-άρον 6 Μαρτίου για να κάνει μια αποτυχημένη εκδήλωση η οποία έγινε και σε χώρο όπου δεν επιτρέπονται κανονικά πολιτικές εκδηλώσεις. Να το πούμε και αυτό. Για τον Ιστορίδα δεν παραχωρείται για πολιτικές εκδηλώσεις. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κάνει πολιτική εκδήλωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστορίδη. Εγώ απορώ πως η Νέα Δημοκρατία το πήρε και κάνατε και εκδήλωση. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μια με πολλές σχέσεις, οι οποίες κατήγγειλαν στελέχη, τα οποία μετέχουν και σήμερα στις παρατάξεις σας και του Δήμου και της Περιφέρειας. Γιατί ο Καμπουράκης και ο Χατζημάρκος πάνε χέρι-χέρι, εδώ πέρα, να το πούμε αυτό. Μετέχουν στις παρατάξεις, οι οποίοι οι ίδιοι βγήκαν και κατήγγειλαν τις διαδικασίες επιλογής που έγιναν για το χρήσμα. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Ταρασιά να ορίεται να βγαίνει και τον κύριο Καμπουρόπουλο να καταγγέλνουν τις διαδικασίες και να λένε τι πράγματα είναι αυτά, ότι μας απείλησαν ότι θα μας διαγράψουν. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Τώρα όμως και οι δύο αυτά είναι χρήσιμα. Βεβαίως. Μαντρί, όπως το είπατε πολύ καλά, κυρία Βενιανάκη. Ο ένας λοιπόν, στην περιφέρεια και ο άλλος. Εμείς λοιπόν, δίπο. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Καμπουράκη και τον Γιώργο Χατζημάρκο. Η οποία δυσαρεστεί και τους ίδιους τους νεοδημοκράτες με τις επιλογές της. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ιδεολόγος νεοδημοκράτης δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ασπάζεται αυτή, ούτε αυτές τις πρακτικές, ούτε αυτές τις επιλογές. Φαίνεται μάλιστα ότι οι κορυφαίοι στελέχοι τα οποία προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μαζί μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και χαρούμενος. Στην ίδια παράταξη με εμένα και συζητάμε για το ίδιο πολιτικό πλαίσιο. Βέβαια, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε ένα πρόβλημα, κύριε Αποστολίδη, γιατί κάποιοι που τους δώσατε μια. Τώρα στήριξη, πώς να το πω, γιατί βρίσκουμε τον πελάμε κι εμείς με τις λέξεις. Πείτε το όπως θέλετε. Ο κύριος Καρίκης λέει: Α, εγώ δεν ζήτησα, είμαι ανεξάρτητος. Το ίδιο και ο Νικηταράς. Και αυτή υπάρχει μια τάση στους δημάρχους να μην αποδέχονται την ανακοίνωση που έβγαλε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ το θεωρώ, αν μη τι άλλο, δηλαδή απαράδεκτο. Δεν μπορεί μια παράταξη να ζητά, γιατί όλοι ζητάνε και θέλουν τη στήριξη από ένα κόμμα και μετά όταν την πάρουν θέλουν τα στελέχη του, θέλουν τους ψήφους, αλλά δεν να λένε ότι ο ΤΑΔΕ στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΚΙΝΑΛ. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω μαζί σας και θεωρώ ότι και ο κύριος Καρίκης και ο κύριος Νικηταράς αυτό το θέμα δεν έπρεξαν σωστά. Ο Γκλός θα χειρίστηκε στην κεντρική ομιλία του Κομψά. Μάλλον βιάστηκαν και δεν διάβασαν προσεκτικά την ανακοίνωση. Στηρίχτηκαν ίσως τις προπαγανδιστικές φυλάδες οι οποίες βγαίνουν από την πλευρά του κ. Χατζημάρκου και του κ. Χαμπούρα. Καλά, αυτό ήταν, ναι. Ήταν για την περιφέρεια, δεν ήταν για το Δήμο. Πάση περιπτώσει. Εγώ το θεωρώ παράδειγμα για οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέσει την ψήφο του, τους ψήφους που έχει ένα κόμμα ή τα στελέχη του και από την άλλη. Α, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση και δεν ήρθα. Εσύ, ευκαιρία να μας πει κάτι ο κύριος Αποστολής, θα πάρει το λόγο. Είχατε προτείνει εσείς τον κύριο Χατζημάρκο, ορίστε. Και έχει βγει αυτό, να στηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, είχατε ζητήσει να το στηρίξετε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί πολιτικά είμαστε απέναντι. Γιατί είχε υποστηριχθεί οποίο αυτό και από τον κύριο Στάνκα δημόσια, σε συνέντευξη τύπου. Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση η οποία είναι λίγο περίεργη. Ο κύριος Χατζημάρκος ως περιφερειάρχης παρακαλούσε την κυβέρνηση για να τον βοηθήσει στην λειτουργία της περιφέρειας. Η κυβέρνηση προφανώς ανταποκρίθηκε και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και καλά έκανε, γιατί η συνεργασία των δύο όφιλε, και όσο είναι απαραίτητη. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει μάλιστα ότι δεν λειτουργεί με χρώματα. Απόδειξη είναι οι προϋπολογισμοί της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός του 2014 ήταν περίπου τα 100 εκατομμύρια και σήμερα είναι πάνω από 200. Ναι, αλλά για τη στήριξη θέλω να μας πείτε. Στη στήριξη λοιπόν δεν υπάρχει καμία κουβέντα ποτέ. Είπε ψέματα ο κύριος Σάγκας. Τα είπε σε συνέντευξη. Βεβαίως. Και εγώ βγήκα και μάλιστα και του είχα πει τότε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, γιατί οι διαδικασίες για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι με συγκεκριμένο τρόπο και ξεκινούν από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν προς τα πάνω προς διαβούλευση και έγκριση. Όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάσαμε όλες τις περιπτώσεις. Αποκλείεται σε κεντρικό επίπεδο, ας πούμε, το επιτελείο του Τσίπρα να πρότεινε στον κύριο Χατζημάρκο. Αποκλείεται φυσικά. Γιατί αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Κύριε Τσαμπανάκη. Δεν λειτουργεί έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βενιανάκη. Εγώ θα πιάσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Αποστολίδης, ότι το ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με τα όργανά του από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση. Έτσι δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά λοιπόν, όταν ξεκίνησε η ιστορία και βγήκαν οι πρώτες αναφορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον κύριο Γλινό, εσείς βγήκατε με ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
σαν ναι, βάση δεν είχαν, ότι δεν είχατε κάνει κανένα βάση. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση του, το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ποιους στηρίζει, ποιους περιφερειάρχες και ποιους... Κάλεσε, τα κάλεσε συγκεκριμένα, ναι. Δεν είπε ποιους στηρίζει, είπε καλούμε στους ψηφοφόρους να, στηρίζει, να ψηφίσουν τις συγκεκριμένες παρατάξεις. Να τις ψηφίσουν. Εσείς γιατί Φράβο. Κάνατε αυτό το θέμα, εμείς, ότι είπε... η παράταξη Γλίνου στηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ σημαία. Γιατί το κάνατε. Και εσείς δεν στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Μα πού είναι το κακό. Γιατί δεν το παραδέχονται. Δεν ντρέπονται να το πούνε. Ντρέπονται να το πούνε. Γιατί. Έξω οι άλλοι. Εσύ δεν. Εσύ είσαι άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχεις κανένα λόγο. Αλλά ο κύριος Γλινός, αν ακούσετε στη συγκεντρική ομιλία, μιλάτε για χθες. Δήλωσε περήφανος. Δύο μήνες τώρα ο κύριος Γλινός δήλωσε περήφανος προχθές στην κεντρική ομιλία που έχει ανθρώπους από όλες τις παρατάξεις. Και ανέφερε και πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε εδώ. Το γεγονός το ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μας οδηγούν αλλού. Εσείς γιατί αγχώνεστε βασικά το αν στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αγχωνόμαστε από το γεγονός ότι δεν αποδέχονται οι... Δεν αποδεχόντουσαν μέχρι τώρα, μέχρι και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι σας αφορά, εσείς τη στήριξη την έχετε από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ μας είπατε τη στήριξη, ότι δεν είχατε δώσει υπόσχεση για τη γέφυρα κρεμαστής και αυτοί αλλάξαν τα στήριξη τώρα. Έστω για τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την έχετε τη στήριξη. Ναι, ωραία. Έχουμε λοιπόν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και κανένα χρήσμα. Ούτε δεσπότης μας έχρισε, ούτε τίποτα. Εντάξει, κανένα ναι, αλλά η ανακοίνωση της ΝΟΔΕ λέει ότι θα υλοποιήσετε τις... εγώ τώρα και σου εσείς, πω λέει, θα υλοποιήσετε τις... Θα την κάνεις αποδεχτή τη στήριξη μου. Δεν μπορείς εσείς να... όμως λέει θα υλοποιήσετε το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τοπική αυτοδιοίκηση και τρομάζουμε εμείς. Ποιος το είπε αυτό? Η ΝΟΔΕ, 12 τον Αύγουστο, όταν ανακοίνωσε τη στήριξη. Όπως θέλετε, πείτε στήριξη χρήσμα. Η ΝΟΔΕ τα λέει αυτά. Ναι, αλλά είχε και αντιδράσεις. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Το ολοκληρώσαμε αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο εξής. Εγώ θέλω ο καθένας να μου σχολιάσει την επικοινωνιακή πολιτική και τακτική που ακολουθεί η απέναντι παράταξη. Εδώ για πρώτη φορά είδαμε στο παιχνίδι αυτό να χρησιμοποιούνται πολλά και διάφορα μέσα, ακόμα και τρολ στο διαδίκτυο. Τώρα ο κύριος Τσαπαράκης μπορεί να μου πει ότι δεν ασχολούμαι και δεν ξέρω τι είναι τα τρόλ. Γιατί κάποιοι άλλοι που ήρθαν εδώ, ο Στάνιος μου λέει: άδε, μη με ανακατεύεις με αυτό, δεν έχω ιδέα από τρόλ, ούτε ξέρω. Για θέλω να μου κρίνετε και τη δική σας επικοινωνιακή τακτική, αλλά και τη συμμαχίας. Και για τα τρόλ. Δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Πέφτει στο ένα τρόλ, πέφτει στο άλλο και λες. Πιανού είναι αυτό ο τρόλ τώρα. Τώρα να σου πω και εγώ αυτό που σου είπε ο Στάγκας, δεν θα με πιστέψεις. Δεν ασχολούμαι. Εγώ κοιτάζω να κάνω τον αγώνα μου, την επικοινωνία μου την κάνω εγώ με τον κόσμο, προσωπικά, ούτε με Facebook, ούτε με τρόλ, ούτε με τίποτα. Με πιέζουν να κάνω τέτοιες επικοινωνίες, γιατί τώρα μόνο εάν έχεις Facebook θα μπορέσεις να εκλεγείς. Όλα αυτά είναι σχετικά. Ναι, εντάξει, αλλά είναι γεγονός ότι... Είστε ικανοποιημένος από την επικοινωνιακή πολιτική της παράταξής σας μέχρι τώρα? Τώρα πιστεύω ότι κάνει μια προσπάθεια να αμυνθεί και να δικαιολογήσει, διότι δέχεται τα χτυπήματα, έτσι. Ξεχνάτε ότι είμαστε εξουσία και... Λογικό είναι αυτό, ναι. Εμείς δεχόμαστε τα χτυπήματα. Ενώ εμείς δεν έχουμε να αποδώσουμε κάτι, είναι μια καινούρια παράταξη με καινούριους και συμβούλους. Δεν έχει κανέναν συμβούλο εκτός από αυτούς που συνεχίζουν από τις προηγούμενες παρατάξεις. Και θεωρώ ότι αμήνεται η δική μας επικοινωνιακή πλευρά. Αμήνεται ίσως σκληρά, κάποιες φορές σκληρά, κάποιες φορές... εντάξει. Πιο σκληρά. Το επικοινωνιακό, επικοινωνιακή τακτική της συμμαχίας, πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι ξεφεύγει σε ορισμένες περιπτώσεις και ξεφεύγει γιατί ασχολείται με προσωπικά αμήνε. Άμυνα είναι. Όταν βγαίνει και κατηγορεί, ξέρω εγώ, με κατηγορεί, δεν πρέπει να αμυνθούμε. Βγαίνει και με κατηγορεί. Βγαίνει ο κύριος Πεταλάς και κατηγορεί τους πάντες. Δεν θα αμυνθείς. Θα αμυνθείς.
ξεφεύγουν. Η συμμαχία Νατίου Αιγαίου δεν είναι μόνο ο κ. Παταλάς. Ο κ. Παταλάς τα δελτία είναι ένα τύπου... στέλεχος το οποίο υπάρχει ναι, στο πίσω δελ... μέρος. Έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι γράφει ο ένας και τι γράφει ο άλλος. Τουλάχιστον του Πεταλά μπορούμε να το ξεχωρίσουμε όλοι μας. Και η Ρένα και εγώ και άλλοι. Ναι, αλλά δεν γράφει μόνο Πεταλάς πρέπει να πούμε. Δεν είπα εγώ. Βλέπεις, εγώ εστιάζομαι όμως σε αυτά που γράφει ο Πεταλάς. Εντάξει, εκεί άρα είναι. Τον υπολείπον μας τα αποδέχεστε, είναι καλά. Δεν ξέρω. Τι απαντήσεις δέχεστε. Δέχεστε στάδια... Εγώ σας ακούμε ενδιαφέρον πάντως, κύριε Τσομανάκη. Με τα τρόλ δεν έχετε ιδέα, κύριε Τσομανάκη. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Τι, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Λοιπόν, κύριε Αποσταλίδη, εσείς πώς βλέπετε καταρχάς την... Εγώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω τα τρόλ του κύριου Χατζημάρκου και τις κυρίες περιφέρειων του Αιγαίου, γιατί ναι. Έχω την τιμητική καλή, σχεδόν στα μισά από αυτά. Καλά, εδώ πιάσανε το σκύλο μου, εδώ, το φίβο. Έχω την τιμητική το έχω πει 100 φορές. Είναι δυνατόν να πιάσουν και το φίβο? Έχω την τιμητική μου τουλάχιστον στα μισά από αυτά. Έχω γίνει διάσημο στο Facebook από τα τρόλ του κύριου Χατζημάρκου και τον ευχαριστώ για αυτό. Σε ευχαριστήσετε να μάθετε ποια είναι τα τρολάκια, να του στείλετε για και λουλούδια, γιατί μπορεί να δεν θα μπορούσα παρά να μην το κάνω αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά και να βρίσουμε το κρυφτούλι, γιατί εδώ θέλουμε να διοικήσουμε μια περιφέρεια. Και η περιφέρεια έχει ουσιαστικά προβλήματα και δεν έχει ανάγκες ούτε από τρόλ, ούτε από κρυφτούλη και περιπαικτικά σχολεία και κρυφά κτλ. Αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη είναι να μπορέσουμε να πούμε το εξής. Επικοινωνιακά, εμείς θα πρέπει να καταλογίσουμε κάθε το οποίο θεωρούμε ότι δεν κάνει ορθά η απερχόμενη περιφερειακή αρχή και θα πρέπει να σταθούμε στα σημεία τα οποία είναι σημαντικά και για την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό κάνει και το επιτελείο της παράταξής μου, στην οποία ανήκω. Καταγράφουμε και δείχνουμε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, δεν είναι θέμα προσωπικού όταν εδώ πέρα υπάρχει ένα συμβίβαστο της εμπλοκής στελεχών σας, οι οποίοι είναι υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο μαζί σας, είναι υποψήφοι με εσάς, κύριε Τσοπανάκη, οι οποίοι έχουν εξαρτημένες σχέσεις εργασίας με την περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Και τίθονται ερωτηματικά σε αυτό. Τουλάχιστον 4 υποψήφοι, εξ όσων γνωρίζω, έχουν εξαρτημένες σχέσεις εργασίας με την περιφέρεια του Αιγαίου. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Ο νόμος τι λέει? Ότι δεν το έχουν δει αυτό ή... Εγώ θέτω το ερωτηματικό, γιατί κατά εμάς υπάρχει εξαρτημένη σχέση. Δεν μπορεί ο κ. Υψηλάδης, για παράδειγμα, να έχει τέτοια σχέση εργασίας με την περιφέρεια του Αιγαίου. Ο κ. Στάγκας είναι σύμβουλος της περιφέρειας. Και είναι υποψήφιος. Υπάρχει ζήτημα εδώ. Επίσης, εδώ δεν θα μπορούσαμε να μην θέσουμε, μια και μιλάμε για τα γραφεία τύπου, το γεγονός ότι το γραφείο τύπου της περιφέρειας λειτουργεί ως γραφείο τύπου της περιφερειακής παράταξης του κ. Χατζημάρχου και του κ. Τσομπανάκη. Αυτό πώς θα αποδεικνύεται? Από τα γραφόμενά τους. Τώρα, τελευταία, μάλιστα, έχουν αρχίσει να καλύπτονται και να γράφουν πια σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από το γραφείο τύπου απαντάει σε πράγματα τα οποία θέτει η Συμμαχία Νοτιού Αιγαίου. Δεν είναι αυτό ο ρόλος του γραφείου τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό γραφείο τύπου, το οποίο να είναι της παράταξης. Και εδώ πολλές φορές σε Συμμαχία Νοτιού Αιγαίου έχει απαντήσει η περιφέρεια. Οι δημοσιογράφικοι στην περιφέρεια τα ξεχωρίσουν. Θα μπορούσαν. Δεν το έχουν κάνει όμως. Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Και εγώ εδώ πέρα βλέπω και κάτι το οποίο είναι και ασύμβατο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βενιανάκη. Και μάλιστα είμαι τυχερός σήμερα πάνω σε αυτό, γιατί έχω δίπλα μου δύο δημοσιογράφους. Έτσι. Σαν ιδιότητες και νομίζω ότι καταλαβαίνετε και ιδίως ότι αναφέρομαι. Δεν ξέρω πόσο έντιμο είναι αυτό. Πολιτικά έστω. Έτσι. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε, να καταλάβω? Το γεγονός ότι αξιοποιείται ένα γραφείο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ως εκπρόσωπη τύπου της μιας παραδάξης η οποία είναι υποψήφιες εκλογές. Υπάρχει θέμα εδώ. Δεν είναι έτσι. Κύριε Τσοπανάκη. Δεν είναι έτσι. Το γραφείο τύπου της περιφέρειας απαντάει όταν θίγονται. Όταν κύριε Τσοπανάκη, έχετε απαντήσει πολλές φορές. Γραφείο. Σε υπάρχει της, γραφείο της, που θέτει η Συμμαχία του Νοτιού Αιγαίου, απαντάει πολλές φορές για απαντήσεις. Το θέμα είναι τι φύγει η Συμμαχία Νοτιού Αιγαίου. Τι φύγει, όταν φύγει πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, θα απαντήσει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν μπορεί να το ξέρει το γραφείο τύπου της παράταξης. Έχετε ξεχωριστό γραφείο τύπου της παράταξης? Σαφέστατα. Ποιο είναι? Λειτουργεί αυτό μέσα στο εκλογικό μας κέντρο. Υπάρχει εκεί. Και δημοσιογράφος, η οποία είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αν το διορθώσατε, να το ναι. Χαίρομαι ναι, που ναι. Το βλέπω. Πάντως, στο παρελθόν δεν συνέβαινε αυτό. Ίσως είναι κάτι πρόσφατο. Λοιπόν, κύριε, επειδή σιγά-σιγά δεν ξέρω, Λάκη, πόση ώρα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 6 λεπτά. Θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε
ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την τετραετία που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Κύριε Αποστολίδη. Εγώ, άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε μια τετραετία η οποία να κάνει την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς σε κάθε επίπεδο. Όταν λέω κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, εννοώ ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο μας δημιουργεί συγκοινωνιακά η θάλασσα, με να το λειτουργήσουμε υπέρ μας. Πρέπει να ρίξουμε γέφυρες ανάμεσα στα νησιά. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει το ρόλο αυτό. Πρέπει να λειτουργήσει ανοιχτά, με διαφανή τρόπο, συνενετικά και συνθετικά με το σύνολο των νησιών τις οποίες είναι στην πενεπικράτειά της και να λειτουργήσει, αν το θέλουμε, ως ο πατέρας των νησιών, ο οποίος θα λύσει όσα τα οποία αντιμετωπίζουν ένα προς ένα αυτά τα νησιά, αλλά και συνδυαστικά κατά ομάδες. Θα πρέπει εδώ πέρα να πάμε δηλαδή σε έναν ευρύ διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και αμέσως τη μέρα της εκλογής, όπου η νέα περιφερειακή αρχή, με περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Μανώλη Γλινό, θα δουλέψει μέρα και νύχτα με το σύνολο των νησιών της περιοχής και όχι αποσπασματικά με τους συμμέτερους, για να λύσουν συνολικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε κομβικούς τομείς, όπου μπορούμε ως περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμβάλλουμε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να συμβάλλουμε στο θέμα της υγείας, θα πρέπει να δούμε πώς να φροντίσουμε σε συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση να υπάρξει τα απαραίτητα εχέγγυα, έτσι ώστε ένας γιατρός να μπορεί να υπηρετήσει με ικανοποιητικό βαθμό και να είναι και ευχαριστημένος στα μικρά μας νησιά, ειδικά, αλλά και στα μεγάλα. Θα πρέπει να συνεργήσουμε και σε αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα όσον αφορά να αναπτυχθεί η παιδεία και η έρευνα στην περιοχή μας. Ξέρετε, είμαστε η περιφέρεια στην Ελλάδα με το χαμηλότερο ποσοστό αποφύτων πανεπιστημίου. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και από την περιφέρεια μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Αποστολίδη, στην τελευταία ομιλία του κυρίου Γλινού στο Ροδίνι, μίλησε για διαφάνεια, μίλησε για φόβο. Είναι το επόμενο βήμα το οποίο ήθελα να πω. Ναι, παρακαλώ. Όταν λέει διαφάνεια, φόβο, τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Γλινός? Το πρώτο πράγμα είναι το προγραμματικό, αυτό το οποίο θα είπα μόλις τώρα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ότι εμείς θα είμαστε μια περιφέρεια στην οποία θέλουμε να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Τώρα είναι κλειστές οι πόρτες της περιφέρειας? Έχουν βγει μέχρι και τα χερούλια. Τα χερούλια, από αν πού παρατηρήσετε, έχουν βγει? Αν παρατηρήσετε, αστείευομαι. Έχω κάτι χρόνια να πάω, δεύτερα χρόνια δεν. Αν έτσι, παρατηρήσετε, οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι δεν είμαστε ιδιαίτερος επιθυμητοί. Στο γραφείο του κύριου Περιφερειάρχη μπορεί να μπει μόνο από μία πλάγια είσοδο, γιατί η πόρτα είναι κλειστή της απευθείας της. Έτσι είναι, κύριε Τσαπανάκη. Έτσι. Εγώ δεν το ξέρω. Έχει αφαιρεθεί το χερούλι, ξέρετε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια ανοιχτή πόρτα προς όλους τους πολίτες και να προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με αυτούς και μόνο το Δήμο, με κάθε Δήμο, να κάνουμε με διαφάνεια τα έργα τα οποία θα το ωφελήσουν τους πολλούς και όλους. Και με προτεραιότητα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Θέλουμε να είμαστε μια επίσης περιφερειακή αρχή η οποία θα είναι διαφανής, η οποία θα λειτουργεί στις επιτροπές της ανοιχτά και συμμετοχικά και θα καλεί όχι μόνο σε αυτές τα μέλη της περιφέρειας, αλλά και το σύνολο των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται σε κάθε θέμα. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε επιτροπές οι οποίες θα λειτουργούν συνεχώς, οι οποίες θα είναι συμβουλευτικές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα φέρουν θέματα προσέγγιση. Επίσης, θέλουμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο να λειτουργεί τακτικά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα θα ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει και στην περιφέρεια Αττικής και όπου και σε άλλες περιφέρειες, όπως και είναι και οι Ιωνίων νήσων, οι οποίες έχουν και αυτές νησιά. Πώς συνεδριάζουν εκεί, είναι και η θάλασσα εδώ. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό με τη μέσο των διασκέψεων. Δεν είναι ανάγκη να μεταφερόμαστε όλοι στο ίδιο σημείο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις φόρμουλες έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε τακτικά. Κάθε 15 με 20 μέρες θα πρέπει να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο νόμος, ξέρετε, ορίζει τουλάχιστον 12 και εμείς στο 2018 κάναμε, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσοπανάκη, 8 ή 9. Λίγα. Κάναμε πολύ λίγα. Δεν λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, δυστυχώς. Μειον 2 ή μειον 3. Επίσης, έχουν περάσει πολλές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία λειτουργεί πλέον με ερωτηματικό σε αυτό. Εμείς θέλουμε τη διαφάνεια και τη συζήτηση. Θέλουμε οι αποφάσεις να παίρνονται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συνθετικά και με τους απέναντι πολιτικά, οι οποίοι έχουμε είμαστε σήμερα, όπως είναι ο κ. Τσοπανάκης. Την επόμενη μέρα θα θέλουμε να δουλέψουμε και μαζί τους και να μπορέσουμε και να λειτουργήσουμε μαζί την περιφέρεια. Αλλά αυτό έχει για μια προϋπόθεση. Θα πρέπει να είναι και συνηθισμένοι και οι απέναντί μας σε αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή στη λειτουργία της απλής αναλογικής και της σύνθεσης. Εδώ πέρα δυστυχώς έχουμε μια απερχόμενη περιφερειακή αρχή, η οποία το μόνο που κάνει είναι να τα βάζει με τον οποιοδήποτε διαφωνεί μαζί της. Όποιος διαφωνεί ενδεχομένως κινδυνεύει και με μήνυση, από ό,τι έχουμε δει.
Έχουμε επίσης δει αποκλεισμούς οι οποίοι είναι αδικαιολόγητοι ακόμα και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στην περιφέρεια με το Αιγαίο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λογική. Εμείς έχουμε την ανοιχτή λογική. Την λογική με την οποία συζητάμε με όλους και αποζητούμε τις λύσεις για τα νησιά μας. Λοιπόν, κύριε Τσαπανάκη. Λοιπόν. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο ξεκινήσαμε και το πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος, διότι μας είδε να τρέχουμε, μας είδε να λύνουμε προβλήματα και όλα αυτά τα οποία ανέφερε ως προβλήματα τα οποία ο κύριος Αποστολίδης και από ό,τι κάθε μέρα διαβάζω και ακούω τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που των υποψηφίων της Συμμαχίας, εστιάζονται στην υγεία, για την οποία έχουμε κάνει τεράστιο έργο και νομίζω το ξέρουν όλοι και στα νησιά. Εμείς νόμο φέραμε, εμείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία και φέραμε νόμο. Που το λέτε. Εντάξει, νόμο για επιδότηση των γιατρών και έχουμε γιατρούς. Στελεχώσαμε τα ιατρία, τα εξοπλίσαμε. Ό,τι ιατρία υπάρχουν στα νησιά και τα λοιπά, τα εξοπλίσαμε. Με χρήμα το ελληνικού λαού. Άντε πάλι. Με αποφάσεις μας όμως. Κανένα, δεν τα αφισβητεί. Δεν είπα εγώ ότι τα βάλα εγώ τα λεφτά. Δεν συζητάμε μισό λεπτό πάλι. Ποια υποχρέωση είπες, γιατί δεν τα έκαναν και οι προηγούμενοι. Δεν μπορώ να σε απαντήσω για τους προηγούμενους. Ωραία. Άστο λοιπόν. Άφησε με να τελειώσω. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα. Μπαίνουμε πια, ψηφίστηκε ο νόμος για τα υδροπλάνα και τα υδατοδρόμια, οπότε μπαίνουμε στο διαγωνισμό, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός και για αυτή την υπόθεση, οπότε τα νησιά μας θα έχουν ακόμα ένα μέσο επικοινωνίας και θα λυθούν τεράστια άλλα προβλήματα. Κύριε Τσοπανέκη, στο Ιόνιο έχουν όμως υδροπλάνα με τον προηγούμενο νόμο. Λειτουργούν τα υδροπλάνα. Πάλι εμείς φταίμε γι' αυτό. Ποιος, έλα. Αν λειτουργήσε σε μια. Το 2014 ξεκινήσαμε το 2014 τις διαδικασίες αυτές. Ξεκινήσαμε το 2014 και ακόμα περιμέναμε τον νόμο ο οποίος υπογράφηκε πια το Φεβρουάριο. Δεν μας επέτρεπε. Δεν μας επέτρεπε. Κάνατε λάθος ότι δεν σας επέτρεπε. Δεν είναι αλήθες αυτό. Τώρα, ήταν λίγο πιο περίπλοκος. Με τον περίπλοκο νόμο όμως σήμερα έχει η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να έχει υδροπλάνο. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, να ολοκληρώσει ο κ. Τσαπανάκης. Όσον αφορά τώρα τις ευαισθησίες και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Το ότι αναλάβαμε το κέντρο Ελπίδα και για 3 χρόνια να πληρώνουμε, να καλύπτουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Πάλι τα ίδια. Ναι, με πρωτοβουλία μας, με απόφασή μας, με αυτό. Ναι, άρα συμμετέχουμε στις ευαισθησίες. Έχουμε και εμείς τις ευαισθησίες. Δεν σας είπαμε κανένα. Έχουμε, πέστε μου μία εκδήλωση στην οποία δεν τη στηρίξαμε. Πέστε μου πότε ήρθατε και σας κλείσαμε την πόρτα. Το να είναι κλειστή η πόρτα του Περιφερειάρχη είναι άλλο καπέλο και υπάρχουν και λόγοι. Δηλαδή, δεν έχετε ζήσει καταστάσεις, δεν ξέρετε, που μπορεί έρχονται πέτες πάνω και ανοίγουν την πόρτα να ζητήσουν. Δηλαδή, ποιος είναι ο Περιφερειάρχης που θα μπαίνει ο καθένας μέσα χωρίς να χτυπήσει, χωρίς τίποτα και να τον απασχολεί. Αν είχε τον Πρωθυπουργό μέσα και συζητούσαν σοβαρά θέματα, αν είχε έναν πρόξερο, αν είχε έναν αυτό, θα μπαίνει ο καθένας μέσα. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει ο χώρος να διασφαλιστεί αυτός. Αν μου επιτρέπετε, έχω έρθει και εγώ πολλές φορές στο γραφείο του Περιφερειάρχη και αλήθεια είναι ότι πάντα με δέχτηκε και εγώ το αναγνωρίζω σε αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά, λοιπόν, πάμε. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το γίνει και με έναν άλλο λόγο. Να ολοκληρώσω. Γιατί έχω άλλη μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Θεωρώ λοιπόν ότι η μέχρι τώρα πορεία μας ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την αντοχή, έχουμε το σχέδιο. Και ο Γιώργος Αντιμάκος θα είναι και πάλι Περιφερειάρχης και στη νέα σεζόν. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση στον καθένα. Κύριε Αποστολίδη, γιατί θα πρέπει η Δωδεκανήσι, το Νότιο Αιγαίο, να επιλέξει Μανώλη Λινό ως Περιφερειάρχη και όχι Γιώργο Χατζημάρκο? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επερχόμενη περιφερειακή αρχή η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει επιδείξει μια συμπεριφορά η οποία αγγίζει τα όρια του σεξισμού, πολλές φορές των ακραίων απόψεων της ακροδεξιάς,
Ακόμα και των απόψεων. Του σεξισμού τώρα πώς προκύπτει αυτό. Εάν ακούσετε, αν συμμετείχατε στα περιφερειακά συμβούλια που δεν έχετε συμμετάσχει, ναι, δεν θα έχετε ακούσει πολλές κορώνες οι οποίες φεύγουν από την περιφερειακή παράταξη εις βάρος ειδικά γυναικών. Η υποψήφιά μου, η Άννα Μαυρουδή από τις Κυκλάδες, με την οποία πολλές φορές παρακολουθούσα τα περιφερειακά συμβούλια, πολλές φορές γίνονταν μέχρι και χλέβη στα χέλη των περιφερειακών συμβούλων του κ. Χατζημάρκου. Εδώ πέρα τώρα να πούμε το εξής. Αυτή η αντίληψη υπάρχει παντού. Υπάρχει ακόμα και στο πώς γίνονται τα έργα. Δυστυχώς εδώ πέρα ζήσαμε έναν ρεμασισμό. Για 5 χρόνια δεν είδαμε έργα. Με έργα τα οποία ήταν αιτήματα σταματήσαμε. Τα σταματήσαμε και τα κάναμε με έναν άλλο τρόπο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Σήμερα μάθαμε ότι τελικά δεν θα γίνει. Δεν ήταν σκοπός να γίνει. Γέφυρα, αλλά η μελέτη είναι έτοιμη στην κρεμαστή. Αυτά δείχνουν μια σύγχυση. Αυτά δείχνουν μια σύγχυση. Λοιπόν, κύριε Τζαβαράκη, θα μιλήσετε. Εντάξει. Κύριε Αποστολίδη, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ολοκληρώνω. Γιατί ναι στο Γλινό και όχι στο Χατζημάρκο. Ναι στο Γλινό, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπα, τα οποία αντιμετωπίσαμε στην απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή, 27 Μαΐου θα σταματήσουν να υπάρχουν και θα έχουμε μια Περιφερειακή Αρχή με την οποία θα μπορούν να δουλεύουν και να συνεργάζονται όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, και να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας, όπου και να είμαστε εμείς. Κύριε Τζομπανάκη, γιατί το 12ο Νότιο Αιγαίο πρέπει να επιλέξει ξανά Γιώργο Χατζημάρκο και όχι Μανώλη Γλινό? Οι κάτοικοι του Νοτιού Αιγαίου γνωρίζουν πολύ καλά τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον έχουν ζήσει από κοντά, τον έχουν δει στα νησιά τους, τον έχουν δει να επιλύει προβλήματά τους, τον έχουν δει στους σεισμούς, στους καταποντισμούς, τον έχουν δει όταν λαθρομετανάστες βγαίνουν. Όχι λαθρομετανάστες, κύριε Τσοκόνη. Μετανάστες και πρόσφυγες. Ναι, πρόσφυγες και εγώ θα μετανάστες... υποστηρίξω τον κύριο Μουστολίδη. Συμφωνώ κι εγώ. Εντάξει. Βγαίνουν στα νησιά. Τον έχουν δει να προσπαθεί να επιλύσει το κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν ούτε σεξιστικές εκφράσεις, κύριε Αποστολίδη. Εγώ είμαι μάρτυρας, κύριε Τσοπανάκη. Είμαι μάρτυρος. Τα έχω καταγγείλει, μάλιστα και στην αίρα, στην κυρία Καβριλίου. Δεν έχετε ζήσει λοιπόν καταστάσεις άλλες που λέγανε σε... Να μην τολμήσω να τη σκεφτώ λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε ότι είμαστε το 2019, κύριε Τσοπανάκη. Δεν είπαμε 150 χρόνια πριν. Όχι, 10 χρόνια πίσω πάμε. Τι που είπανε σε μια περιφερειακή σύμβουλο που πήρε να πλύνει τη σπιάτα. Τέλος πάντων. Ναι, και αυτό ήταν απαράδεκτο. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει σήμερα να πει. Θέλω να πω ότι. Και ο κύριος Χατζημάρκος από ό,τι φαίνεται χαρακτήρισε κομμότρια για μια άλλη περιφερειακή σύμβουλο. Είχαμε και την κομμότρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τώρα το αν συμπεριφέρεται, γιατί έχουμε κολλήσει στο θέμα συμπεριφοράς και στο θέμα ύφους του κύριου Χατζημάρκου. Μα δεν μιλάω μόνο για τον ίδιο, εγώ δεν τον προσωποποιώ, κύριε Τσοπανάκη. Εγώ μιλάω για πολλούς στην παράταξή σας, όχι για εσάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει νύχτα μέρα κτλ. Δεν μπορεί να είναι πάντα με το χαμόγελο και δεν μπορεί πάντα να τα βλέπει όλα όπως θα ήθελε κανένας. Δεν ναι, αλλά εδώ μιλάμε, κύριε Τσοπανάκη, ναι, γιατί με αναγκάλετε να κάνω παρέμβαση. Δεν μπορεί κάποιος, βεβαίως είναι ικανότητα, να έχει μια αλφα άποψη και να εκτελείται στην κυριολεξία. Περίπτωση Γρηγοριάδη για το φράγμα Καδουρά. Αυτά ακριβώς. Ένα δελτίο που εντάξει, ο Γρηγοριάδης είχε μια αλφα άποψη, μπορεί να ήταν σωστή, μπορεί να ήταν λάθος. Μπορούσε η περιφέρεια να πει την άποψή της ωραία καλά. Αλλά αυτό τι να σας πω τώρα, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια δηλαδή. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αφήσουμε να ολοκληρώσει. Έχετε δίκιο, να μην σχολείτε. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα ακόμα. Θέλω να προσθέσω λοιπόν τα εξής, ότι η Περιφερειακή Αρχή αυτή του Γιώργου Χατζημάρκου έχει πετύχει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει καταφέρει να υλοποιήσει το σχέδιο το οποίο έστησε από την αρχή. Συνεχίζουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι τα νησιά μας θα δουν ακόμα καλύτερες μέρες.
Λοιπόν, κύριε, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ και τους δυο, κύριε Τσαπανάκη και κύριε Αποστολίδη, να σας ευχηθώ προσωπική επιτυχία στον καθένα. Γιατί νομίζω ότι είστε, θα δώσετε έτσι μια σοβαρότητα και ένα ύφος και ένα στυλ που το χρειάζεται το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλή επιτυχία, Αντώνη Αποστολίδη, καλή επιτυχία, Δημήτρη Τσαπανάκη. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Έλενα Κουντουρά, υποψήφια ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το λέω καλά, κύριε Αποστολίδη. Και στη συνέχεια τη συζήτηση με την Τόνια Ράχοβα, υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.